Φιλαράκια μου, γεια σας. Η βραδιά αρχίζει και τελειώνει με την τελευταία σουπιά του Γιώργου. Έλα Γιώργαρα μου. Τι έκανες εκεί? Α, εντάξει. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, για να ξεκινήσει το χέρι μας. Λοιπόν, παιδιά, διήμερο ψάρεμα κορινθιακό με Τζόρτζ Παρασκευόπουλο. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Έλα, γιατί κοντεύει να θα βάλει τη σουπιά μέσα στα μάξι αυτός. Έτοιμος είναι, θα το στο κάθισμα. Φύγαμε, θα λέμε στη θάλασσα. Ε? Η έμπνευση του Γιώργου για μια κοντινή βολή θα μας δώσει μια πολύ όμορφη συναγρίδα, την πρώτη και την τελευταία της ημέρας. Το ψάρι τράβηξε με όλη του τη δύναμη και κοιτάξτε ο φιλός που έφτασε. Έχει πέτρα. Η βολή που πραγματοποιήσαμε δεν ήταν ούτε 20 μέτρα. Τα ψάρια πέρασαν εκεί. Όμως, ο δύσκολος βυθός και οι πέτρες με δυσκόλεψαν ώστε να βγάλω το ψάρι από τα βράχια. Όμως με υπομονή τα κατάφερα. Μπράβο, ρε, παιδιά. Έφυγε. Το κόψε. Τι έγινε, Γιώργο? Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Σας βάζουμε λίγο απότομα στο κλίμα. Ο Γιώργος είχε μια έμπνευση. Κάναμε κάποιες βολές, ρίξαμε βαθιά πιο έξω. Και ο Γιώργος είχε μια έμπνευση να ρίξουμε. Όταν λέμε 20 μέτρα, εννοούμε. Ε, Γιώργο. Στα 20. 20 μέτρα. 20. 20, 20, που, βία 25 μέτρα. Έχει 2 μέτρα νερό εκεί που ρίξαμε. Και πολύ. Λοιπόν, δεν έχει 2 μέτρα νερό εκεί που ρίξαμε. Ήταν και η τελευταία σου πια που ρίξαμε. Σωστό. Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα. Δεν πέρασε μισή ώρα. Εκεί πέρα που ρίξαμε, βέβαια, έχει πέτρες πάρα πολλές. Είδατε, σκάλωσε και το ψάρι. Και μου λέει ο Γιώργος, ρίξαμε μάλλον πολύ έξω. Και του λέω του Γιώργου, θάλασσα είναι, ψάρια περνάνε. Άρα μην έχετε τρέλα και κολλήματα με το πόσο βαθιά θα ρίξετε τα δολώματά σας. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί πέρα που ρίξαμε φτάνεις και με βολή, με το καλάμι. Ξαναρίξαμε, κάναμε άλλη μια βολή, δεν το δείξαμε γιατί έχει καιρό πάρα πολύ. Πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Αυτά, και μας δυσκολεύει λίγο να βγάλουμε βίντεο. Συνεχίζουμε και τα λέμε με κάποιο ψάρι, προφανώς. Εάν δεν βαράνε τα ψάρια όπως τα θέλατε να βαρέσουνε, η λύση, να ξέρετε, είναι μία και θα σας τη δείξω αμέσως. Γάρα μου, θέλω να μας δείξεις όταν δεν βαράνε τα ψάρια, όταν δεν βαράνε τα ψάρια τι κάνουμε. Είναι. Για να δούμε. Τι θα δούμε, κύριε Πρόεδρε? Ε? Κινήσεις κάνουμε. Για δείξε μας έτσι λίγο. Αφαιρούμε την κακή ενέργεια πάνω από τα καρούλια μας. Δεν μας κάνει τίποτα. Αυτή είναι η τεχνική, λοιπόν. Να διώχνουμε την κακή ενέργεια από τα καρούλια. Χεύει καρούλι, παιδιά, συνεχίζουμε. Πάτησε το καρούλι. Δεν έχουμε άλλο strike, αλλά θα έχουμε και day 2 αύριο. Επομένως, λογικά θα δείτε και αυριανό ψάρεμα. Εκεί ελπίζουμε περισσότερα. Έχουμε ήδη πιάσει σουκιές. Και με ένα ψάρεμα πιάσαμε και δύο ψαρέματα σουκιές.
Επομένως θα δούμε και αύριο heavy καρούλινγκ. Εγώ καρούλια, ο Γιώργος θα ψαρέψει με τα καλάμια του και θα δείξουμε και τα παράμαλα που ζητήσατε και όλο το στήσιμο του καρουλιού από το 0. Γεωργάρα μου. Καλά. Για πες. Μια εξαιρετική μέρα από το διήμερό μας. Φτάνει στο τέλος μας. Για να κάνουμε πάλι το heavy καρούλινγκ, heavy casting, να δείξουμε και καλάμια. Έχουμε δεύτερη μέρα, παιδιά, ψάρεμα, heavy και heavy casting κανονικό με καλάμια και heavy caroling. Μας έδωσε ένα ψαράκι, καλό ήταν, okay. Δεν μας έδωσε κάτι άλλο. Μαζέψαμε τα καρούλια, παιδιά, έχει φτάσει 4 και το απόγευμα. Μαζευόμαστε, πάμε να ξεκουραστούμε. Έχουμε σουπιές και για αύριο, είμαστε τουμπάνο. Πρωί-πρωί, τα λέμε αύριο. Λοιπόν, παιδιά, δεν έδειξα την αρματοσιά στη θάλασσα, είχε πάρα πολύ αέρα γενικότερα και γινόταν ένας χαμός. Θα σας τη δείξω τώρα εδώ από το σπίτι, δεν κάνω βίντεο από το σπίτι. Νομίζω θα είναι από τα λίγα που έχω κάνει γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην αρματοσιά. Τριαγκίστρια. Συνήθως βάζω μπροστά 7-0 αγκίστρι, 2 δηλαδή. Και πίσω βάζω ένα 8-0-9-0 αναλόγως. Λοιπόν, βάζω 80 νήμα. Παιδιά, δύο φορές το άνοιγμα του χεριού μου. Είναι υπέρ αρκετό. Θα το κόψω. Αυτό, παιδιά, είναι και το κοφτάκι το καινούριο της Τσουρινόγια που κάνει και για split και για solid ring. Εθέρας. Link θα έχω στην περιγραφή του βίντεο, να πάτε να το δείτε. Τι θα κάνω? Έχω το νήμα μου. Θα διπλαρώσω το νήμα 40 πόντους. Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, προφανώς ξέρω πόσο είναι πάνω κάτω. 40 πόντους. Ωραία. Θα πιάσουμε δηλαδή την άκρη από το νήμα. Θα τη φέρουμε στην κάτω μεριά και έχουμε αυτό εδώ. Θα πάρουμε εδώ την άκρη και θα κάνουμε ένα loop. Το δείξω και λίγο αργά να το δείτε. Μπορείτε να πάτε και πάλι πίσω φυσικά το βίντεο να το ξαναδείτε. Ένα loop και θα περάσω από μέσα, μία, δύο, τρεις φορές. Θα τον πάω τον κόμπο μου σιγά 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 σιγά. Ωραία. Θα σφίξω, θα τραβήξω με το πενσάκι μου. Να σφίξει πολύ καλά. Παίζει ρόλο, παιδιά, να σφίξει πάρα πολύ καλά. Θα το τραβήξω και από την πάνω πλευρά, εννοείται, και ανάποδα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε δημιουργήσει ένα κόμπο. Πίσω είναι το νήμα μας. Παιδιά, είναι πάρα πολύ χοντρό το νήμα, 80. Δεν χρειάζεται να μπείτε στη διαδικασία να το διπλαρώσετε όλο το νήμα. Τουλάχιστον για μένα δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Γενικότερα, θα κόψουμε λίγο το ξεφτάκι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, θα το τερματίσουμε και εδώ που κάνει στο τέρμα αυτό το οβάλ, θα το κόψουμε απλά στη μέση. Και έχουμε δημιουργήσει ένα V. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουμε το πρώτο αγκίστρι μέσα από την πάνω πλευρά. Όχι από κάτω, από την πάνω. Το περάσαμε το αγκίστρι. Ωραία. Και θα το δέσουμε. Παιδιά, εγώ το πίσω το αγκίστρι δεν κάνω κόμπους σειρώμενους, δεν κάνω τίποτα.
Το έχω σταθερό για τον εξής λόγο, που πιστεύω εγώ, έτσι. Γράψτε μου στα σχόλια αν κάνετε κάτι άλλο. Εγώ μετά από τόσα χρόνια έχω καταλήξει εδώ. Γιατί τι γίνεται, πολλές φορές ψάρια σε βρίσκουν πίσω, σέρνει ο κόμπος και καμιά φορά δεν καρφώνονται. Με αυτή εδώ τη λύση που έχω κάνει εγώ, είμαι πάρα πολύ καλυμμένος. Λοιπόν, θα δέσω το αγκιστράκι μου, σταθερό, λίγο πιο μακριά από όσο θα ήταν μια σουπιά. Τα μπόσικα, παιδιά, μπορείτε να τα μαζέψετε πάρα πολύ άνετα, τυλίγοντας πάνω στο αγκίστρι. Λοιπόν, σταθερό το αγκίστρι, κρατάμε και περνάμε. Μία, δύο, τρεις. Κρατάω, περνάω από μέσα. Τραβάω πίσω, έτοιμο. Δέσουμε και τα μπροστινά τα αγκίστρια. Πάλι το ίδιο, περνάμε από την πάνω μεριά της τρύπας, από εδώ, όχι από κάτω, από εδώ, για να είναι στην ευθεία το αγκίστρι, ο κόμπος μας. Το ίδιο δέσουμε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, είναι υπέρ αρκετές, δεν έχετε κανένα πρόβλημα σίγουρα. Τέσσερις, κρατάω τον κόμπο, τον περνώ από την κάτω πλευρά της, του loop που έχω κάνει, τραβάω, τραβάω και από εδώ να σφίξω. Κόβω και το ξέφτι. Έτοιμο το αγκίστρι. Πάμε να το κάνουμε και με το δεύτερο αγκίστρι. Θα περάσω από την πάνω πλευρά. Εντάξει. Θα το πιάσω από εδώ. Και θα κάνω μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα κρατήσω τις στροφές με το χέρι μου και θα το περάσω μέσα από το loop εδώ. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολος κόμπος. Θα τον σφίξουμε πολύ καλά. Έτοιμο. Κόβουμε ξέφτι. Και η αρωματοσιά, παιδιά. Είναι αυτή εδώ. Συγγνώμη. Ένα αγκίστρι. Πίσω σταθερό. Και δύο μπροστά. Είναι μια αρωματοσιά V. Ωραία. Αν η σουπιά μας είναι πολύ μικρή, τι κάνουμε, ξεκινάμε, τις περνάμε τα αγκίστρια, ένα από εδώ, που θα δείτε και στο βίντεο παρακάτω πως τη δολώνω. Εντάξει, και αν είναι πιο μικρή από αυτό που έχουμε κάνει, συνήθως το αφήνω μεγαλύτερο, τι κάνουμε, περνάμε τα μπόσικα που έχουν μείνει, τα πολλά μπόσικα, πάνω στο αγκίστρι, από την πίσω, και το κοντένουμε. Θέλω να το κοντίνω κι άλλο, το κοντένουμε. Ωραία. Και αρματοσιά, παιδιά, είναι αυτή εδώ. Η πρώτη 40 πόντι περίπου είναι διπλαρωμένη. Πίσω, παιδιά, είναι πάρα πολύ χοντρό το αγκίστρι. Το νήμα δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Στην άκρη εδώ από το νήμα θα βάλουμε ένα στριφτάρι. Πάμε να το δέσουμε. Στριφτάρι. Παιδιά, βάζω αρκετά μεγάλα στριφτάρια. Αρκετά μεγάλα, ενώ 200 λίμπρες στριφτάρι, ή αν θέλετε να το πάρετε σε νούμερο 1-0 ή 2-0, γιατί πέφτουν και μαγιάτικα πάνω, άρα θέλουν δυνατά εργαλεία. Λοιπόν, heavy ψαρεύουμε με ζωντανά, ποτέ δεν ξέρεις να σε πάρει. Στριφταράκι, πάμε, περνάμε. Μία, δύο. Και σχηματίζουμε αυτό το loop, το τραβάμε αρκετά εδώ να έρθει στα ίσια.
Τέλεια. Κρατάμε την άκρη, δημιουργούμε ένα loop ανά από εδώ, προς τα πάνω δηλαδή, έτσι. Κρατάμε πάλι και κάνουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, το έκανα λίγο κοντό εγώ τώρα, δεν πειράζει. Τραβάμε, σφίγγει το κόμπος, έτσι. Τραβάμε και σφίγγει. Κάνε ένα πρόβλημα, πολύ δυνατός κόμπος, τον χρησιμοποιώ μόνιμα σε πολλά ψαρέματα και δεσίματα γενικότερα. Έκοψα και το πενσάκι μου. Και αυτή είναι, παιδιά, η αρματοσιά. Okay, το V που δείξαμε. Θα σας τη δείξω πώς την έχω στο καρούλι μου έτοιμο φτιαγμένο. Εδώ, παιδιά, έχω το καρούλι μου. Η αρματοσιά μου, η V. Ορίστε. Τι έχω κάνει τώρα εδώ? Ήμασταν στο σημείο πριν που είχαμε δέσει το στριφτάρι μας. Τι έχω εδώ? Έχω έναν απελευθερωτή. Παιδιά, μπορείτε να τους βρείτε στα μαγαζιά με διαλύας. Δεν είναι τίποτα, είναι κάτι πολύ εύκολο. Περνάμε στη μάνα μας πίσω τον απελευθερωτή. Ο απελευθερωτής μπροστά έχει ένα πλαστικό που δεν έρχεται σε αυτή τη φάση. Έρχεται έτσι. Εμείς φυσικά δεν θα το βάλουμε έτσι. Θα περάσουμε λοιπόν στη μάνα αυτό εδώ το μαύρο, τον απελευθερωτή, και θα τον κόψουμε περίπου μισό πόντο. Δηλαδή να είναι εδώ. Θα το αφαιρέσουμε δηλαδή το κομματάκι και είναι αυτό εδώ. Γιατί όταν θα βάλουμε τον απελευθερωτή εδώ και του βάλουμε το κλειψάκι, δεν είναι κλειψάκι, είναι ένα πλαστικό κομμάτι, να μπορεί να σφινώσει τόσο όσο ώστε να φύγει εύκολα το βαρύδι σε περίπτωση που μας καλώσει. Δηλαδή, πες τώρα ότι μας έχει καλώσει το μολύβι. Εγώ δεν βάζω, παιδιά, προσπαθώ να χρησιμοποιώ μολύβια, φτιάχνω μπετόβεργα, εντάξει, σίδερο είναι, σκάλωσε. Έφυγε. Προτιμούμε να χάσουμε το μολύβι μας, το βαρύδι μας, από το να χάσουμε το ψάρι φυσικά. Περνάμε λοιπόν τον απελευθερωτή. Ωραία. Βάζουμε εδώ πέρα στην ακιδούλα που έχει το βαρύδι μας. Βάζουμε το πλαστικό να σφινώσει. Ωραία. Και μετά κάνουμε με τον ίδιο κόμπο που σας έδειξα. Δεν είμαι και τη μάνα. Μπορείτε να βάλετε μπροστά, αν θέλετε, εδώ πέρα κάποια μπίλια, λαστιχένια, να μην έχετε θέμα με τον κόμπο. Εγώ δεν έχω, γενικά δεν βάζω. Το θεωρώ περιττό. Αυτή είναι η αρματοσιά. Απλή, εύκολη. Να τη δοκιμάσετε. Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω τι αρματοσιές κάνετε και εσείς. Να αλλάξουμε και γνώμες. Αυτά. Λοιπόν, συνέχεια, παιδιά, στο βίντεο. Η δεύτερη μέρα είναι πολύ καλύτερη. Έχουμε 5 τραβήγματα, 3 ψάρια. Το ένα ήταν μικρό, βέβαια, που πιάσαμε στο τέλος. Οκ, τα έχει πάρει όλα μέσα, παιδιά. Εντάξει, δεν θα το αφήσει, θα ψόφαγε σίγουρα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε η αρματοσιά. Να σας αρέσει το βίντεο. Να κάνετε εγγραφή, παιδιά. Έρχονται και άλλα ωραία βίντεο. Συνέχεια με το ψάρεμα. Και τα ξαναλέμε σύντομα. Πολύ ωραία ημέρα, παιδιά. Αν και θα βάλει δυτικό αρκετό, πάμε να στηθούμε για να ψαρέψουμε. Μπαμπού με φελιζόλ για να περνάει από μέσα η πετονιά. Έχουμε 7 σουπιές, έχω και μια δολωμένη έτοιμη από χθες. Την έχω βάλει μέσα στο βουβά, θα τη ρίξω πρώτη τώρα να παίζει μπαλίτσα
μέχρι να ετοιμαστούμε τα υπόλοιπα και θα συνεχίσω. Καλά, καλά, καλημέρα! Από ψάρεμα σε ψάρεμα. Πραγματικά από ψάρεμα σε ψάρεμα. Λοιπόν, ήρθε ο Γιώργος ο Παρασκευόπουλος. Σήμερα δεν είμαστε πρωινή, αλλά δεν έχει χαράξει ακόμα. Όχι, εντάξει, είναι ωραία. Σούπερ είναι. Είμαστε πάνω στο φάγωμα. Είμαστε πάνω στο φάγωμα, πάρα κάνουμε την πρώτη. Εδώ θα δολώσω την πρώτη μου σουπιά. Δύο αγκίστρια από τα μουστάκια της, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Και το τελευταίο αγκίστρι, σταθερό. Και απλά παίρνω τα μπόσικα για να το φέρω με ελαφρύ κενό ενδιάμεσα στα μπροστινά αγκίστρια και το πίσω, ώστε η σουπιά να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Ξύσιμο στην πλάτη για να μην μπορεί να αλλάξει χρώμα και να κρυφτεί, και μέσα στο νερό να πάρει τις ανάσες της. Λέγε Αντρέα! Δεν χωράμε! Όπου λέει να πάρω τα ρίξω από εκεί, λέω δεν χωράμε, πότε ρίξω. Κοίτα από εδώ δεν περνάει ψάρια, μόνο εκεί περνάει ψάρια. Όπου λέει να πάρω τα ρίξω από εκεί, λέω δεν χωράμε, πότε ρίξω. Κοίτα από εδώ δεν περνάει ψάρια, μόνο εκεί περνάει ψάρια. Οι πρώτες βολές θα γίνουν κοντά, η πρώτη θα γίνει γύρω στα 50-60 μέτρα, η δεύτερη γύρω στα 100. Δεν θα προλάβω να κάνω τρίτη, θα δείτε σε συνέχεια γιατί. Τα ψάρια συνήθως τις πρώτες πρωινές ώρες κινούνται έξω στην ακτή για να φάνε, άρα και εμείς στοχεύουμε σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε κάνει τη βολή, παίρνω τα μπόσικα από το καρούλι, θα το περάσω στη σχισμή εδώ,
Εξού και αυτή η σχισμή στον παππού. Ε, ωραία. Και στην πίσω μεριά θα βάλω μια πετρούλα. Ίσα να κρατάει την πετονιά μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το στήσιμο. Θα βάλουμε και έναν φελό εδώ μπροστά, όσο τι θα γίνει όταν θα τραβήξει να φύγει ο φελός μπροστά και το δούμε. Θα αφήσω λίγα μπόσικα πίσω. Είναι έτοιμο. Πάμε να ρίξουμε και τη δεύτερη, παιδιά. Have a rolling day too. Γιώργος Πράσινος στη δράση. Τα ψάρια πιστά στο ραντεβού τους και στην ώρα τους. Το πρώτο ψάρι δεν άργησε να έρθει και χτύπησε αρκετά έξω. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα. Τι λέμε τώρα. Μπράβο. Ό,τι πέσει από μελάνια πάνω, τα ρούχα φεύγει, να με. Λοιπόν, δεν μου είπε κανείς ότι έχω μελάνια από τις πηγές. Συγγνώμη, συμπαθάτε με κιόλας. Εδώ ακόμα έχω, δεν πειράζει, άστο. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το φίλο τον Γιώργο. Έχει ρίξει ο Γιώργος δύο καλάμια. Εγώ δύο καρούλια. Είχαμε την πρώτη πρωινή συναγρίδα καρουλάτη. Την ώρα πήγαμε να ρίξουμε τρίτη, ο Γιώργος πήρε ένα βάρεμα στο καλάμι. Παίρνει και δεύτερο και ώστε να πάει. Μας χαιρέτησε. Ε? Δεν καρφώθηκε. Δεν καρφώθηκε το ψάρι. Αυτά. Συνεχίζουμε. Είχαμε δεύτερο επεισόδιο. Δύο καλάμια, δύο καρούλια. Πολύ καλά είμαστε. Μελάνια από σουπιές. Θα το καθαρίσω κιόλας. Παντού. Αυτά. Για να δούμε πως έχουμε καμιά άλλη έκπληξη. Το καλάμι φυσικά είναι του Γιώργου. Αλλά ο Γιώργος πίνοντας καφέ τον πρόλαβα στο σπριντ και το πιάσα πρώτος. Γιωργάρα μου λέγε. Τίποτα. Εντάξει. Νομίζω ήταν καλύτερη η δεύτερη μέρα του heavy casting, heavy caroling. Το θέμα είναι ότι δεν έφυγε όσο ψάρι. Έτσι ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις όμορφα. Παιδιά, Γιώργος φεύγει για δουλειά. Ψάρι χθες, ψάρι σήμερα. Τι ζωντανό. Κέρδισα στο σπριντ παρόλα αυτά. Ναι. Το κέρδισα στο σπριντ γιατί ήταν το ένστικτο, γι' αυτό. Για πας τι έλεγε αν φεύγω. Φεύγει, πάει για δουλειά. Δεν τον άφησε το ρισπάρι πάνω. Πολύ ωραίο ψάρι. Μπράβο Γιωργάρα. Αρρώστια παιδιά, αρρώστια. Ο Γιωργάρας θα φύγει. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα, τα καρούλια μου μέσα.
Μπορεί να μην πήρε τη χαρά του καλαμιού γιατί. Έφυγε σφαίρα. Έφυγα σφαίρα, τι να κάνω, το πρόλαβα. Έπινε καφέ. Έπινε καφέ ο γιος, τον πρόλαβα στο σπριντ. Φοβόμουν να του δώσω στην αλλαγή χέρι-χέρι γιατί το ψάρι, παιδιά, ήταν οριακά πιασμένο. Ήταν στο χείλο από κάτω, ίσα που πιασμένο. Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το ψάρι το όμορφο. Κάτσε να περιμένω τώρα και το άλλο. Α, περιμένει και το άλλο τώρα, θα μείνει τελικά. Ακόμη ένα ψάρι θα χτυπήσει αρκετά ρηχά. Δυστυχώς όμως γι' αυτό τα αγκίστρια τα έχει πάρει αρκετά βαθιά και ένα στο στομάχι. Παρότι μικρό, το κρατήσαμε, δεν θα ζούσε. Προφανώς ξενερωμένος, γιατί το ψάρι ήταν μικρό και είχε πάρει τα αγκίστρια αρκετά βαθιά. Επίσης, καλό τέτοια ψάρια θα ήταν σωστό να τα απελευθερώνουμε για να έχουμε και τα επόμενα χρόνια να ψαρεύουμε. Ένα καρούλι, παιδιά, τελευταίο έμεινε. Στα υπόλοιπα μας πήραν ψάρια. Αυτό το έχω πιο βαθιά. Περιμένω μήπως κάτσει κάποιο πιο μεγάλο ψάρι. Ξεκινήσαμε τη μέρα πολύ δυνατά. Νωρίς, 9.30-10 παρά μας πήρε μια συναγρίδα. Μετά είχαμε το αμέσως τράβηγμα σε μένα. Είχε ένα τράβηγμα, ο Γιώργος δεν πιάστηκε το ψάρι. Ξαναρίξαμε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Βασικά υπολογίσαμε ότι και ρίξαμε πάνω κάτω στο ίδιο σημείο. Το τραβάει ο Γιώργος μετά από λίγο και μετά από κανένα δεκάλεπτο τέταρτο. Παίρνουμε τη συναγρίδα. Μόνο με αυτόν τον καιρό όμως. Με αυτόν τον καιρό. Άρα όταν έχει αυτόν τον καιρό τραβάμε τα. Γενικότερα. Λοιπόν. Μας πήρε και μια μικρή δυστυχώς. Είχε πάρει αγκίστρια στο μάχη, βράχια μέσα, επομένως δεν την απελευθερώσαμε, την κρατήσαμε. Συμβαίνουν και αυτά. Αυτά. Σκαφάκι. Νέο S. Σκαφάρα, όχι σκαφάρα. Το εργαλείο. Σκαφάρα. Αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, σας άρεσε. Εγγραφή στο κανάλι. Μάγιο. Πατήστε το κουμπάκι. Εγγραφή, πατήστε. Ψαρεύαμε δύο μέρες. Δύο μέρες ψάρεμα κάναμε. Με guest. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο που ήρθε μαζί μου και κάναμε ένα φανταστικό διήμερο ψάρεμα σε διαφορετικές μεριές. Εγώ ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα ανταμώσαμε. Βασικό. Μετά από καιρό. Μετά από καιρό και κάναμε το ψάρεμα που μας αρέσει πάντα. Να είστε καλά, παιδιά. Πολλά σε όλους. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.